Φίλες και φίλοι του Aquatics News, καλησπέρα σας από το ανοιχτό κολυμβητήριο του ΕΑΚ Βόλου. Ολοκληρώθηκαν σήμερα και οι αγώνες για τις θέσεις 1-12 και μάθαμε και πριν από λίγο τον αντίπαλό μας που θα είναι οριστικά η Ουγγαρία. Εμείς εδώ φιλοξενούμε έναν ακόμη Έλληνα που τιμάμε την παρουσία του αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Βέβαια δεν είναι πολίστας, είναι διαιτητής, ένας εξαιρετικός διαιτητής, ο οποίος σφυρίζει εδώ τους αγώνες του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Όπως μάθαμε, κύριε Μιχάλη Κουρέτα, θα σφυρίξετε αύριο και το παιχνίδι Ισπανία-Μαυροβούνιο. Έναν προημιτελικό αρκετά δύσκολο. Καταρχήν είναι τιμή και για μένα που η Παγκόσμια Ομοσπονδία με έχει επιλέξει να σφυρίζω αυτούς τους αγώνες. Έχω την αίσθηση ότι το παγκόσμιο πρωτάθλημα για τις ομάδες που διεκδικούν κάτι ξεκινάει από αύριο. Έτσι. Το Ισπανία-Μαυροβούνιο έχω την αίσθηση ότι είναι ένα παιχνίδι μεταξύ δύο ομάδων που δεν μπορεί να διακρίνεις ποιος είναι, όπως σε κανένα από τα παιχνίδια της πρώτης οχτάδας, ποιο είναι το φαβορί. Νομίζω θα γίνουν πάρα πολύ εξαιρετικά ωραία παιχνίδια. Ο κόσμος θα τα ευχαριστηθεί. Ο κόσμος ο οποίος είναι απίστευτος για μένα, έτσι είναι εξαιρετικός, γιατί δίνει το παρόν όχι μόνο στα παιχνίδια της εθνικής ομάδας, αλλά γενικά σε όλη τη διοργάνωση, στηρίζει τη διοργάνωση και αυτό είναι ό,τι πιο ωραίο και θετικό πρέπει να βγαίνει από τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις τώρα. Εσείς είστε ένας πολύ έμπειρος διαιτητής, έχετε παίξει αρκετές μεγάλες διοργανώσεις και σπουδαία παιχνίδια, όπως το συζητάγαμε και πριν ξεκινήσουμε αυτή τη μίνι συνέντευξη. Πόσο εύκολο είναι για έναν διαιτητή υδατοσφαίρισης να παίζει τέτοιου είδους παιχνίδια, όπου τα πάντα κρίνονται στις λεπτομέρειες και οι επαφές είναι συνεχόμενες και είναι και αρκετά δύσκολο και κρίνονται πολλές φορές και από τις αποφάσεις του διαιτητή ένα παιχνίδι, έτσι? Είναι πολύ δύσκολο. Όντως είναι πολύ δύσκολο, γιατί υπάρχουν επαφές μέσα στο νερό που δεν μπορεί να τις διακρίνεις. Έχω την εντύπωση ότι χρόνο με το χρόνο και εμείς γινόμαστε καλύτεροι. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ το ελληνικό πρωτάθλημα που είναι εξαιρετικό. Είναι με πολύ δυνατές ομάδες. Φέτος είναι ακόμα πιο δυνατές. Η ανακατανομή αυτών των παιχτών στις ομάδες κάνει καλό σε όλο το πρωτάθλημα και ιδιαίτερα και σε εμάς που παίζουμε τέτοια δυνατά παιχνίδια. Και η παρουσία μας των διεθνών διαιτητών στην Ευρώπη πάρα πολύ συχνά, αυτό μας δίνει την αφορμή να σφυρίζουμε γερά παιχνίδια, να σφυρίζουμε δυνατές ομάδες, δυνατούς αντιπάλους και παιχνίδι με παιχνίδι, χρόνο με το χρόνο, γινόμαστε και εμείς καλύτεροι. Η εμπειρία παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο τελικά για να καταλάβεις και αυτά τα σφυρίγματα που δεν φαίνονται και αυτές οι επαφές που δεν φαίνονται, όπως είπατε. Το μεγαλύτερο. Γιατί η εμπειρία δεν είναι μόνο σε ένα σύνομο που θα κάνεις. Η εμπειρία φαίνεται από το πώς θα συμπεριφερθεί μια ομάδα, ένας πάγκος, ένας παίχτης. Και αυτό μετράει σε ένα διαιτητή, γιατί ξέρετε ότι ο διαιτητής, όπως όλοι, είναι άνθρωπος ο οποίος κάνει λάθη και ο οποίος μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού μπορεί να σφυρίζει ανάλογα και με τις επιταγές σε εισαγωγικά της κερκίδας, ενός πάγκου που μπορεί να διαμαρτύρεται, μπορεί να επηρεάζεται. Αυτό όμως το ότι σφυρίζουμε πάρα πολλά παιχνίδια σε υψηλό επίπεδο μας βοηθάει και σε αυτό το πράγμα. Εσείς είστε άνθρωπος του πόλου, γνωρίζετε πολύ καλά, είστε και φίλαθλος. Πώς βλέπετε αυτή τη διοργάνωση και κυρίως για την εθνική ομάδα όσον αφορά το επίπεδο, μπορεί να φτάσει ψηλά εθνική, γιατί τώρα καλομάθαμε και με τις επιτυχίες τις συνεχόμενες? Μου δίνεται μια πολύ καλή αφορμή. Καταρχήν να πω συγχαρητήρια και στις δύο μας ομάδες. Κάνουμε τα περισσότερα χωρίς έχω μιλήσει. Συγχαρητήρια πολλά, καταρχήν και για την επιτυχία της Αγκάης και για την επιτυχία των Νεανίδων στη Μαδρίτη. Πριν από την απάντηση στην ερώτησή σας, θα ήθελα να πω ότι είναι η μεγάλη ευκαιρία για το πόλο της Ελλάδος να εκμεταλλευτεί αυτές τις επιτυχίες, να μετουσιώσει τις επιτυχίες αυτές σε πραγματικό κέρδος για το μέλλον, γιατί βλέπουμε ότι τα περισσότερα αθλήματα, αν όχι όλα, κυρίως ομαδικά, είναι σε μια πολύ μεγάλη πτώση. Και εμείς είμαστε συνεχώς συναφρό. Το λέω και μεταφορικά και κυριολεκτικά, έτσι, για να χρησιμοποιήσω και μια δική μας εκφράση. Νομίζω ότι η εθνική ομάδα έχει τη δυνατότητα να πάει πολύ ψηλά. Αν με ρωτούσατε να σας πω εκτιμήσεις για το ποιες ομάδες ίσως θα φτάνανε λίγο πιο μακριά, δηλαδή μέχρι τον τελικό ή την τετράδα, έχω την αίσθηση ότι η μία που με έχει εντυπωσιάσει είναι η Ιταλία. Έτσι. Αυτή νομίζω ότι θα φτάσει μακριά. Η δεύτερη ομάδα που με έχει εντυπωσιάσει έτσι, είναι η Κροατία. Και η Ελλάδα οπωσδήποτε. Από τις άλλες ομάδες που προέρχονται από σαφώς εξαιρετικές σχολές, όπως είναι η Ουγγρική, η Σέρβικη, η Ιουγκοσλάβικη, που περιλαμβάνει μέσα και το Μαυροβούνιο, έχω την αίσθηση ότι τις περιμένω καλύτερες.
Τι θέλουμε να κάνουμε. Εμείς θέλουμε απλά να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλή συνέχεια εδώ στο τουρνουά. Βέβαια, να σας ευχόμαστε να μην είστε στο τελικό για να είναι η Ελλάδα. Εγώ το είπα πρώτος, γιατί κάποιοι και πια την ερώτησαν και μου είπαν θα παίξει στο τελικό. Λέω, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι βήμα-βήμα. Δηλαδή, προχωράει βήμα-βήμα. Αλλά θα προτιμούσα να παίξει η Ελλάδα στο τελικό και εγώ να είμαι ένας ευτυχής παρατηρητής που στο τέλος να χαρώ και εγώ με την κατάκτηση του Χρυσού. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, να είστε καλά και εσείς.